Λουκάκι μου, και τι μου κάνεις, ελπίζω να σε βρίσκω καλά. Καλημέρα σου ή καλησπέρα σου, ανάλογα τι ώρα βλέπεις αυτό το βίντεο. Για φόντο σήμερα έχω τη βομβαρδισμένη μου κουζίνα. Η ώρα είναι πρωί και θα αρχίσω να κάνω δουλειά σε λίγο, αλλά είπα να σας μοντάρω, προσπαθούσα να ανεβάσω ένα βλογκάκι, οπότε είναι λίγα στιγμιότυπα από τι έχω κάνει αυτές τις δύο μέρες, τρεις με τη σημερινή. Λοιπόν, οπότε καλώς ήρθες στο κανάλι μου, ένα μη χορηγούμενο κανάλι. Αν σου αρέσει το περιεχόμενο που εγώ δημιουργώ, περιμένω τα like σου, την εγγραφή σου στο κανάλι, τα σχόλιά σου και χτύπα και την καμπάνα για να σου έρχονται ειδοποιήσεις οπότε εγώ ανεβάζω κάποιο βιντεάκι. Πάμε στο vlog. Η Αργυρό είναι multitasker. Το καθαρίσαμε το πρώτο ψεράκι. Καλημέρα και πάλι, ξημέρωσε η επόμενη μέρα και βρέχει, okay, officially στο φθινόπωρο, είναι γιατί κάνουμε τζάμια στη δουλειά. Λοιπόν, ναι, τα κάνουμε κάτι τέτοια εμείς. Καλύτερα να σας πω, γιατί είχε πάρα πολύ ζέστη. Έτσι, άμα βρέχει όμορφα και ποτιστικά που συνηθίζω να λέω, μου αρέσει η βροχούλα. Δεν αγαπάω τον αέρα ιδιαίτερα. Προτιμώ τη βροχή. Βέβαια, σκέφτομαι να μην είναι πάλι ό,τι έγινε στη Λάρισα, στο Βόλο και τα λοιπά, αλλά δεν φαίνεται τέτοιο πράγμα. Μία βροχούλα. Αύριο λέγανε για βροχές και καταιγίδες. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι μια ήρεμη βροχή σήμερα. Κουράστηκα πάρα πολύ χτες, παιδιά. Θα σας πάρω μαζί μου μέσα στην ημέρα. Εννοείται ότι τώρα πάμε στην δουλειά. Κουράστηκα με τα μαγειρέματα, με τα μαζέματα, μετά. Βοηθήσανε καλεσμένοι, δεν λέω, αλλά όσο να είναι, εγώ που ήμουνα από τη δουλειά και κατευθείαν στη θάλασσα για το καθαρισμό των ψαριών και μετά πίσω στο σπίτι να κάνω και τα υπόλοιπα, να μαρινάρω, να κάνω, να ράνω, να φάμε, κουράστηκα πάρα πολύ. Λοιπόν, καλά να είμαστε και πάντα το τραπέζι μας να είναι γεμάτο, δόξα τω Θεώ. Αύριο ρεπάρω, σήμερα έχει μικρή μπαλέτο, οπότε αν προλάβω θα σας γυρίσω και το βιντεάκι που έχετε ήδη δει ή που θα δείτε, δεν ξέρω. Και αν προλάβω θα γυρίσω δύο βίντεο, το ένα της Olaplex, το άλλο πως να επιλέξεις τα σαμπουάν σου. Θα σας δείξω τα μπάω σπίτι, τα πραγματάκια που ήρθανε, γιατί χτες δεν μπόρεσα. Και αυτά για την ώρα. Και θα σας ετοιμάσω και το βιντεάκι για... επειδή ρωτάτε για το Wonder Water, γιατί εγώ είμαι ο άνθρωπος που θα μπει να ψάξω βαθιά και να σας εξηγήσω το προϊόν και γιατί κάνει αυτές τα claimings. Λοιπόν, τα λέμε μετά, φτάνω σε λίγο στη δουλειά μου με το ζόρι. Ναι, έχουμε φτάσει τώρα σε αυτό το πράγμα που πάει μικρή σχολεία, όπου δεν είμαι ψυχολογικά καλά, δηλαδή δεν θέλω να είμαι σπίτι με τη μικρή, γιατί ταλαιπωρούμε με το ποιος θα τη δει, ταλαιπωρώ την πεθερά μου, τη φέρνω και την φιλοξενώ στο σπίτι για να βλέπει τη μικρή και είναι δύσκολο να ταλαιπωρείς
έναν μεγάλο άνθρωπο, κάνω ό,τι μπορώ. Δυστυχώς δεν έχω παραπάνω βοήθεια. Καλά να είναι οι γιαγιάδες, το εκτιμάμε που βοηθάνε. Αλλά τι να κάνουμε, ένας μήνας ακόμα. Hello. Σχολάσαμε. Έχω τρομερό πονοκέφαλο. Τόλισα το μαλλί. Θα πάω να το ισιώσω σε λίγο. Γιατί το είχα δεμένο μπανανίτσα. Και μέσα στην κούραση ήρθανε και... Τι άλλο, παιδιά, όταν κοντεύει τέλος του μήνα. Οι λυπητερές. Ναι, ναι. Οι λυπητερές, μια ζωή πριν πληρωθεί. Το μυρίζονται, παιδί μου, το χρήμα, το μυρίζονται. Όμως είμαι πολύ χαρούμενη γιατί ήρθε δεματάκι από συνδρομητρία και τώρα θα το ανοίξω να δω τι μου έστειλε. Με είχε ενημερώσει βέβαια η κοπέλα, αλλά να το ανοίξουμε να το δούμε μαζί. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου έστειλε λοιπόν την α313, ξέρετε ότι είναι, έχει να κάνει με τη βιταμίνη α, ρετινολίτσα και έτσι, από τα καλύτερα προϊόντα που κυκλοφορούν. Thank you so much, ευχαριστώ πάρα πολύ, σας έχω μιλήσει για αυτό το προϊόν σε βίντεο, δεν κάθομαι να τα ξαναπώ, χίλια ευχαριστώ. Και τώρα που χαρήκαμε θα πάμε να ανοίξουμε και τις λυπητερές. Εδώ μελετάμε, το δωμάτιο θα το φτιάξω και για τη μικρούλα, γιατί τα μεγάλα μου φύγανε, μεγάλωσαν και βγαίνουν στη ζωή. Ήρθανε, παιδιά, τα πραγματάκια μου, περιμένω ακόμα από Yes Style, μασκούλες μαλλιών, μια πολύ της Ελεβίτσα, Λεβίκα, έτσι προφέρεται, δεν ξέρω. Περιμένω να μου έρθουν από Yes Style, φύγανε 14 Σεπτεμβρίου από εκεί. Αυτό είναι το δεύτερο σετ που αγοράζω, το ξαναέβαλε σε προσφορά στα 24 ευρώ χωρίς το πέστο, χωρίς το σέρουμ. Δεν χρειάστηκε να ξαναπάρω σέρουμ, τώρα είναι πιο εύκολο να το βρεις. Έχω ξαναναφέρει ότι μου είπε μια κοπέλα ότι μπορεί, ότι το βρήκε στο My Market εδώ στη Ρόδο, δεν έχω περάσει από My Market για να δω. Αυτό που μπορώ σίγουρα να πω ότι είναι ότι δεν είναι τόσο απαραίτητο το σαμπουάν, γιατί όσον αφορά τους καθαριστικούς παράγοντες θα χρειαζόμαστε τα sulfates, οπότε προτιμώ το σαμπουάν μου της Redken και το καθαριστικό Y όσον αφορά την καθαριότητα. Όχι ότι είναι κακό προϊόν, απλά δεν το θεωρώ απαραίτητο, απλά ήταν μέσα στο σετ, γι' αυτό και αγοράστηκε. Δεν θα το ξαναπάρω, όταν τελειώσουν δηλαδή και αυτό που έχω μέσα και αυτό, δεν θα το ξαναπάρω. Θα εστιάσω σε αυτά εδώ πιο πολύ, τα conditioner και τις θεραπείες που τα χρειαζόμαστε πιο πολύ. Η θεραπεία ήρθε εδώ από Living Proof, το Triple Bond. Τα νύχια μου θέλουν φτιάξιμο, συγχωρέστε τα, να δούμε πότε θα... Τα κάνω. Αυτό εδώ κάνει skip, λέει, το conditioner, λέει, πάνω στις οδηγίες. Έχει μια τεχνολογία που ξαναδένει και αυτό τους δεσμούς. Είναι θερμοπροστατευτικό και ενεργοποιείται με τη θερμότητα. Δηλαδή δεν βάζεις conditioner στα μαλλιά σου, λούζεσαι, στεγνώνεις τα μαλλιά σου λίγο με την πετσέτα, είναι νοπά, απλώνεις αυτό εδώ πέρα στα μαλλιά σου, κάνεις πιστολάκι και κάνεις styling και that's it. Ας πούμε ότι το 3-1. Okay. Και δεν χρειάζεται έξτρα θερμοπροστατευτικό. Εδώ έχουν λίγο κρυφή την τεχνολογία όσον αφορά το Triple Complex. Δεν έχουν ακόμα έτσι απελευθερώσει την έρευνα και ορισμένα συστατικά, την τεχνολογία του δηλαδή. Αλλά θα δοκιμαστεί. Μέχρι τώρα οι κριτικές του είναι από τα καλύτερα προϊόντα επανόρθωσης μαλλιών. Αυτό ήδη το δοκίμασα μια φορά χτες, μου άρεσε πάρα πολύ το Color Fanatic της Pureology. Η Pureology έχει εξαιρετικά προϊόντα, χίλιες φορές να εστιάζουμε σε καλής ποιότητας προϊόντα και όχι σε μπούρδες. Και φαίνεται πάρα πολύ η διαφορά στο πώς αισθάνομαι εγώ τα μαλλιά μου και στην όψη τους και στο πώς τα βλέπω και σε πόσες μέρες χρειάζονται λούσιμο. Και γενικώς προσπαθώ πολύ, από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, έχω κάνει, παιδιά, κάνω συλλογή hair care. Εδώ μέσα στο ναϊλάκι είναι το λαδάκι μου, γιατί είχε χυθεί λίγο για όταν κάνω
ρουτίνα με τα έλαια ή η θεραπεία μου. Γεια σου! Ένα κουμπαράζ μου εκεί πίσω, άδειος είναι. Μην νομίζετε, τα ρέτκιν μου, οι μάσκες μου, εδώ τα θερμοπροστατευτικά μου. Γενικώς βλέπετε ότι εστιάζω πάρα πολύ και εδώ συνέχεια τα φτιάχνω και συνέχεια τα ξαναχαλάω αναλόγως τι χρησιμοποιώ, γιατί δεν μπορώ να τα έχω όλα στο μπάνιο, εννοείται. Οπότε μένουν ορισμένα και εδώ στο κομοδίνο μου. Το μαλλί μου λούστηκε χτες που ψήναμε και τηγανίζαμε τα ψάρια και τα καλαμάρια και αυτά και έπρεπε να λουστώ, δυστυχώς. Γιατί ήταν μία μέρα πίσω από την άλλη, δεν ήθελα, αλλά μυρίζαν τα μαλλιά μου. Οπότε εδώ είναι με τη Redken την θεραπεία και το Pureology μετά από πάνω. Είναι λίγο, πολύ λίγο, δεν ξέρω αν βλέπετε, λίγο φριζαρισμένα, αλλά είναι καθαρά και ελαφριά. Είπα να τα αφήσω κάτω αν και με ενοχλούν, γιατί έχει λίγο αεράκι έξω, είναι λίγο περίεργος ο καιρός. Να πάω πιο πίσω να δείτε και τις άκρες. Θέλουν ίσιωμα, γιατί τα είχα πλεξουδάκια το βράδυ και έγινε αυτό, αλλά πραγματικά δεν έχω κουράγιο. Πάω τη μικρή στο μπαλέτο. Και κάθομαι στην καφετέρια και σημειώνω για το λαμελάρ νεράκι να σας κάνω βίντεο να ξέρετε περί τίνος πρόκειται, γιατί εγώ σας εξηγώ την τεχνολογία και την χημεία εις βάθος. Αυτά παιδιά, στη φάτσα μου αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα παρά μόνο το αντιλιακό μου, οπότε πάμε να μπαλετιστούμε και αυτά τα μηχανάκια, πάμε να μπαλετιστούμε παιδιά και επιστρέφοντας ίσως να σας δείξω και κάνα empties, να πεταχτεί κάνα σκουπίδι να πάει στην ανακύκλωση, γιατί δεν μπορώ να τα έχω άλλο μπροστά μου. Εδώ είναι το μαλλί μου ισιωμένο, κλασικά με το μη επαγγελματικό ίσιωμα. Είπαμε, δεν είμαι στυλίστας, δεν είμαι κομμώτρια, είμαι κουλή. Εστιάζω πιο πολύ στην υγεία και τη δομή της τρίχας. Έχω παρακολουθήσει πάρα πολλούς τρικόλογες, να το πω, τριχολόγοι λέγονται. Εστιάζω εκεί. Δεν έχει καμία σχέση με την κομμωτική τα βίντεο. Εστιάζω στην υγεία των μαλλιών. Εδώ είναι με το θερμοπροστατευτικό της Pureology Color Fanatic. Μόλις πήρα το παιδί στο σχολείο, η μέση μου πονάει τρομερά. Νομίζω ότι είναι αυτές οι μέρες πάντα όταν κουραζόμαστε, οι δύσκολες μέρες ξεκινάνε 10 μέρες πιο νωρίς, 5 μέρες πιο νωρίς. Πονάει τρομερά η μέση μου, χθες είχα τρομερό πονοκέφαλο. Τέλος πάντων σήμερα είναι το ρεπό μου, αλλά πονάει πάρα πολύ η μέση μου. Είμαι σε αυτή τη φάση που κλονίζεται η ψυχολογία μου, θα έλεγα, γιατί το σπίτι είναι βομβαρδισμένο. Έχω πάρα πολλά πράγματα να κάνω και ξέρετε, όταν πνίγεσαι δεν θες να κάνεις τίποτα μέχρι να τα βάλεις πρώτα στο μυαλό σου σε μια σειρά και μετά να αρχίσεις. Anyway, αμάν αυτά τα μηχανάκια, έλεος, δεν μπορώ άλλο. Μαζέψτε τους 90χρονους από τους δρόμους, δεν μπορώ. Λοιπόν, και επειδή πονάει η μέση μας και ακόμα η ώρα είναι 8.30, θα περιμένουμε λίγο να ζεσταθεί, να σταματήσει ο πόνος και πάμε να δούμε τις άδειες μου συσκευασίες, πάμε να δούμε τα empties. Λοιπόν, ένα σαμπουανάκι, αυτά είναι που μου τα δίνουν οι πελάτες, τελείωσε. Σας έχω πει ότι δεν πιστεύω στα, πώς το λένε, πλέον με τις γνώσεις που απέκτησα στα σαμπουάν που είναι από το σούπερ μάρκετ, γιατί εδώ ας πούμε το citric acid είναι πολύ χαμηλά, τα SLS εδώ είναι πάρα πολύ ψηλά, τέλος πάντων, αλλά εντάξει, ένα σαμπουανάκι που τελείωσε, ήταν πολύ πριν αρχίσω τα... να έχω σωστά και ποιοτικά πράγματα για τα μαλλιά μου. Δηλαδή υπήρχαν αυτά στο σπίτι ήδη, ένα conditioner. Δεν πιστεύω ότι ενυδατώνει τα μαλλιά όπως πρέπει. Υπάρχουν και καλύτερα conditioner. Όχι, δεν θα το ξαναπάρω. Απλά τελείωσε. Λοιπόν, είπαμε, αυτά τα πράγματα υπήρχαν στο σπίτι. Επιτέλους τελείωσε και αυτή εδώ το τόνερ, το χρησιμοποίησα στο σώμα. Δεν αντέχεται αυτή η μυρωδιά της λεβάντας, από χάρου-χάρου, με υαλουρονικό και
μαύρο ρύζι, κομπούτσα. Ένα αγαπημένο, πόσο γρήγορα τελειώνει όταν το φέρνω αυτό στο σπίτι, το από Sol de Janeiro, το Brazilian for Play Sour Cream Gel. Αχ, αυτή η θεοβρώμα, η τέλεια ενυδάτωση, η τέλεια μυρωδιά, τα λατρεύω. Κρίμα που είναι πανάκριβα και δεν μπορούμε να τα έχουμε τόσο συχνά. Λοιπόν, τέλειο, τέλειο. Αγαπάω πάρα πολύ όλη αυτή τη σειρά. Ένα αφρολουτράκι τίμιο ήτανε, φα coconut milk, εντάξει, μια χαρά ήταν και αυτό, εγώ αγαπάω τις καρύδες, τα αρώματα. Μια ενυδατική conditioner της μικρής, αυτό εδώ, το shiny drops, αλλά τώρα επειδή μακρύνανε τα μαλλιά της και γενικώς προσέχω και τα μαλλιά της μικρής, μας έκλεισε και έχει άλλο ένα μέσα το οποίο θα τελειώσει και αυτό και μετά τις χρησιμοποιώ άλλα πράγματα. Μία μασκούλα την έχετε δει σε βίντεο με αλόι Jeju Natural Soothing, μου τα είχαν στείλει δώρο όταν πήρα από το eBay το Black Serum. Εδώ είναι, αυτό μου το έχει αφήσει πελάτησα, έμενα πάρα πολύ ευχαριστημένη για την περιοχή, την ευαίσθητη περιοχή. Ήταν πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, ωραία μυρωδιά, βέβαια με τόσα βότανα μέσα, με φυσικές σαπονίνες και ωραίο, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Μία οδοντοκρεμούλα, αυτή εδώ. Ξέρετε ότι η δικιά μου είναι η Παρατόνταξ, οπότε τα υπόλοιπα τα χρησιμοποιούν οι υπόλοιποι. Εδώ τελείωσε αυτό το scrub, μ' αρέσει, είναι από Fiorevita που τα παίρνουμε από τα Jumbo, Macadamia and Cookies. Τίμια η δουλειά του, πάρα πολύ ωραία μυρωδιά και ωραία ενυδάτωση, πολύ απαλό το δέρμα. Το χρησιμοποιώ στη διαδικασία μου όταν έχω να ξυλίσω πόδι. Εδώ έχουμε μια ενυδατική η οποία ήταν δώρο. Αλλά εγώ επειδή είχα πάρα πολλά πράγματα την χάρισα. Μαύρη λάβα λέει και εφέ χαβιαριού. Παιδιά, αν θυμάμαι καλά τα συστατικά τότε είχε μέσα, ήταν μια ωραία ενυδατική νιασιναμίδης. Η κοπέλα που τη χρησιμοποίησε είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη και έψαξε να την ξαναβρει για να την πάρει πάλι. Είναι αυτή εδώ η εταιρεία, εγώ δεν χρησιμοποιώ τόσο πολύ τέτοια προϊόντα, νομίζω ήταν ελληνικής προέλευσης. Τέλος πάντων, έμεινε ευχαριστημένη η κοπέλα και μου έδωσε πίσω τη συσκευασία την άδεια για να σας τη δείξω εδώ. Και αυτό που έχω να σας πω είναι έψαξε να το ξαναβρει, γιατί τόσο πολύ της άρεσε. Μετά πάμε πάλι σε ένα sour gel, αυτό εδώ, Memories of Nature. Ωραίο ήτανε, ωραία μυρωδιά είχε, ένα τίμιο αφρολουτράκι. Τελείωσε μετά από τόσο καιρό της Geek & Gorgeous, η 101 σειρά, το Jelly Joker με το Low pH φορμουλαρισμένο καθαριστικό, πολύ πολύ, πάρα πολύ ωραίο. Εννοείται ότι θα ξαναπάρω κάποια στιγμή Jelly Joker, απλά τώρα είναι πολλά τα πράγματά μου μέσα και επενδύω στα μαλλιά μου και δεν αγοράζω για την ώρα skincare προϊόντα. Λοιπόν, συνεχίζω με αυτό εδώ. Είναι ένα πολύ ωραίο αφρόλουτρο για άντρες. Spice cake, πολύ ωραία μυρίζει παιδιά, μια χαρά είναι. Με αλόι και βιταμίνη ε, εντάξει, έχει μια ωραία μυρωδιά, okay. Γενικώς τα Aromatics μου αρέσουν, έχουν ωραίες μυρωδιές στα αφρολουτρά τους. Εδώ έχουμε άλλη μία οδοντοκρεμούλα Colgate. Εδώ έχουμε, το είχα δώσει στην αδερφή μου και το τελείωσα γιατί εγώ δεν έμεινα ευχαριστημένη. Ούτε πρόκειται ποτέ να ξαναγοράσω από Skin Labo πράγματα. Δεν μου άρεσε η αντιμετώπιση τους στο μπελάτι, όπως τότε που τους ρωτούσα για τη βιταμίνη C, γιατί ξέρουμε 5 πράγματα και όχι παιδιά, και το marketing. Εγώ δεν την προτείνω σαν εταιρεία, αυτό δεν στέγνωνε ποτέ, στην αρχή μου άρεσε, αλλά σε βάθος χρήσης δεν, εμένα δεν μου άρεσε καθόλου. Της αδερφής μου εντάξει, της άρεσε,
Βέβαια η αδερφή μου δεν περιποιότανε και ποτέ την επιδερμίδα της, μέχρι που άρχισε να τραβάει, έγινε ξηρή και ζήτησε τη βοήθειά μου. Οπότε της έδωσα πράγματα που χαρίζαν ενυδάτωση και αυτό ήταν και έτσι σε αυτή την λογική, πλάς την αντιλιακή προστασία, αλλά δεν την προτείνω εγώ σαν εταιρεία. Okay, Skin Lab, έχει φάει χι για μένα. Ένα αρωματάκι εδώ, το My Path, είναι της κόρης μου. Μου άρεσε πολύ η μυρωδιά και το χρησιμοποιούσα κι εγώ. Βλέπετε ότι τα συστατικά δεν είναι και τίποτα το ιδιαίτερο. Είναι άρωμα, μπόλικο άρωμα και αναλόγως τι διαλύεται στο νερό και σε τι ποσότητα μυρίζει κιόλας. Έτσι τα βλέπετε, τα συστατικά τα γράφουν πάνω. Μυρίζει ωραία πάντως, ok. 4-16 My Path. Το μονοπάτι μου. Τελείωσα το τέλειο αντιλιακό για πρόσωπο και σώμα αυτό εδώ πέρα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Την ευχαριστώ εκείνη την πελάτησα. Τι τέλειο αντιλιακό, το τελειότερο της Altruist. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Δεν είναι mineral, είναι χημικό αντιλιακό. Το χρησιμοποίησα αρκετά στο σώμα και στο πρόσωπο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν λίγδιαζες με αυτό εδώ το πραγματάκι. Τρομερό. Πάρα πολύ ωραίο. Συνεχίζω με λαδάκι αυτό που μου στείλανε και έχω άλλο ένα μέσα της κεραστά στο original λαδάκι. Μου έβγαλε περίπου 4 χρήσεις για το δικό μου μήκος των μαλλιών. Θερμοπροστατευτικό λαδάκι και να κλειδώνει και την ενυδάτωση μέσα. Αν θα το ξαναπάρω, αν θα πάρω εγώ το λάδι της κεραστάς σε συσκευασία full size, όχι. Γιατί είμαι πολύ ευχαριστημένη από αυτά που έχω τώρα. Λοιπόν, και βλέπουμε για την κεραστάς αργότερα. Και εδώ έχουμε τις Popo ή Pow Pow, it does it all, 7 in hair treatment styler. With natural popo. Βλέπουμε ένα προϊόν θερμοπροστατευτικό που μειώνει, λέει, την ψαλίδα, ότι ξεμπερδεύει τα μαλλιά, ότι είναι leave-in, δεν το ξεπλένουμε, ποιος ξεπλένει το θερμοπροστατευτικό, μειώνει το φριζάρισμα, κάνει smooth το μαλλί, λογικό, γιατί τέτοια προϊόντα ξανακλίνουν το φλοιό της τρίχας, κάθονται τα λέπια κάτω, οπότε είναι λογικό. Μπορείς να κάνεις πιστολάκι και προσθέτει και λάμψη. Αυτά εδώ πέρα λοιπόν κάνει. Το έβαζα και στη μικρή που την κάνω πιστολάκι, οπότε κάνει μπάνιο, γιατί συνήθως είναι βράδυ για το μικρό και πρέπει να τη στεγνώσω τα μαλλιά για να μπορεί να πάει για ύπνο. Πάρα πολύ ωραίο και εγώ το χρησιμοποίησα, υπέροχα μυρίζει και μια χαρά κάνει τη δουλειά του. Θα μπορούσα να το προτείνω και αυτό. Και αυτό λοιπόν ήταν το βιντεάκι, το βλογκάκι που είχα. Να σας δείξω και πώς θα περνάω αυτές τις μέρες. Τώρα θα κάτσω να μοντάρω για να σας γυρίσω το επόμενο της Olaplex. Δεν ξέρω ποιο από τα δύο θα δείτε πρώτο. Η Αργυρό λοιπόν σας χαιρετάει μέσα από τη βομβαρδισμένη κουζίνα της. Μέχρι το επόμενο βίντεο μην ξεχνάτε να εξωτερικεύετε τη λάμψη που κρύβεται μέσα σας, να φοράτε το αντιλιακό σας και το θερμοπροστατευτικό σας στα μαλλιά για να λάμπετε ολόκληρη. Φιλιά πολλά, να περνάς καλά. Γεια! Yeah!